στο πολύ. Κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Για το σάλι, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ας αρχίσουμε με τα πράγματα που αφορούν σε εσάς από τα αναμενόμενα σήμερα του κυρίου Πρωθυπουργού. Πού πάει το πράγμα, ποια είναι η αίσθησή σας? Καλά, δεν χρειάζεται να είσαι και ο Αϊνστάιν για να καταλάβεις ότι πάει σε σκληρότερα μέτρα. Δεν μπορώ εγώ να ανακοινώσω τα μέτρα τώρα. Όχι, δεν θέλω να ανακοινώσω τα μέτρα. Ναι, ναι, σύμφωνα. Προφανώς τα μέτρα είναι ανάλογα τις αυξήσεις των κρουσμάτων και του φόβου για πολύ μεγάλη αύξηση επόμενες εβδομάδες. Είμαστε σε μια πορεία που έχουμε δει τη συνέβη στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Χθες, όπως ξέρετε, σύνολο κορυφής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και κυρίως η κυρία Μέρκελ αλλά και άλλοι μίλησαν με εξαιρετικά δραματικούς τόνους για αυτά που συμβαίνουν στις πατρίδες τους. Και καλό είναι, το προλαμβάνουν παρά το θεραπεύουν. Διότι δεν λειτουργήσαν τα όσα μέτρα εφαρμόστηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, κύριε Γεωργιάδη. Κοιτάξτε, προφανώς βλέπω τώρα, ας πούμε, τις εικόνες στη Θεσσαλονίκη από τα πάρτι πριν ξεκινήσει η καραντίνα. Δεν ξέρω αν τα είδατε. Εντάξει τώρα, άμα δεν καταλαβαίνουμε ότι εδώ δεν είναι αστείο αυτό που ζούμε, αλλά από τη συμπεριφορά μας θα κριθεί όχι μόνο το ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν ή ποιοι θα πάθουν σοβαρή βλάβη στην υγεία τους. Θα εξαρτηθεί και το ποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους και ποιες επιχειρήσεις θα κλείσουν και ποιοι θα χάσουν τα σπίτια τους. Τον άμα αυτό δεν το καταλαβαίνουμε και πάμε και κάνουμε πάρτι ένας πάνω στον άλλον μέχρι το πρωί για να γιορτάσουμε την καραντίνα που έρχεται. Σχόλια, τι θέλετε να κάνει το κράτος ακριβώς? Ναι, το κράτος όμως θα κληθεί και θα υποστεί την κριτική, γιατί ας πούμε, χθες συζητούσαμε με τον Δήμαρχο Σερών. Λοιπόν, λέει, μας ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη, έρχονταν. Κάποιοι δεν ήταν συνεπείς επαγγελματίες. Τώρα όμως πρέπει να ενισχύσουμε αυτούς που μένουν άνεργοι, που θα, επειδή κλείνουν τα καταστήματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο λογαριασμός στο τέλος σε εσάς θα έρθει. Στην κυβέρνηση θα έρθει ο λογαριασμός. Αυτά έλεγα και χθες στη Βουλή, γι' αυτό έκανα και εκείνη τη δήλωση που είπε ότι θα τηρούν τα μέτρα με όρους 28 Οκτωβρίου. Σπάνε το εθνικό μέτωπο και διαπάτουν προδοσία. Αυτή τη στιγμή δίνουμε μία μάχη. Μάχη για την υγεία πρώτον. Και την οικονομία δεύτερον. Άμα σε αυτή τη μάχη εσύ πηγαίνει με τον εχθρό, δηλαδή με τον ιό, τι είσαι? Μα απλά πράγματα είναι. Εδώ, παιδιά, άκουσε. Εδώ είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωριακό σημείο. Εάν αναγκαστούμε να πάρουμε μέτρα όπως ένα γενικό lockdown, το οποίο όλοι το απευχόμαστε, κανείς δεν το θέλει και όλα αυτά τα έχουμε πει 200 φορές, όμως υπάρχει ένα όριο πάνω από το οποίο δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Λοιπόν, άρα, αν δεν καταλαβαίνουμε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα καταστραφεί η ζωή τους οικονομικά από αυτό και δεν υπάρχει κανένας τρόπος το κράτος να τους σώσει, για να μιλάμε τώρα σοβαρά. Εάν αυτό δεν το καταλαβαίνουμε και πάμε δικά μας, είπα, πάρτε να πάμε στον άλλον. Είναι βέβαιο αυτό, γιατί εδώ βλέπω, ακούω μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία πιέζει, δώσε κι άλλα, δώσε κι άλλα. Δεν την ακούσατε στο πρώτο στάδιο, τον περασμένο Μάιο, σωστά. Τώρα όμως δεν νομίζω να ησυχάσει, εδώ επιτίθεται στον κύριο Τσιόδρα. Θα σταματήσει έναντι ημών σε εσάς, δηλαδή απαιτώντας κι άλλα χρήματα? Η αντιπολίτευση προσωπικά εμένα δεν με ανησυχεί. Ας πούνε ό,τι θέλουν. Κρίνεται από τον κόσμο και από ό,τι βλέπω τις δημοσκοπήσεις δεν κρίνουν και πολύ καλά. Άρα ας πούνε αυτό που θέλουν. Εμένα με ενδιαφέρει να μιλάω στον κόσμο απευθείας και μιλάω με ειλικρίνεια. Η ελληνική οικονομία δεν έχει άπειρες δυνατότητες. Έχουμε δώσει μέχρι σήμερα, κύριε Προδοσάλτε, με τον κύριο Σταϊκούρα, τα υπολογίσαμε χθες, βγάλαμε και δελτίο τύπου, 9 δισεκατομμύρια ρευστότητα από τον Μάρτιο, χωρίς να υπολογίσουμε καθόλου τις αναστολές πληρωμών. Και πάμε μέχρι τα 14 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του χρόνου. Αν συζητάγαμε για αυτά τα νούμερα και οποιαδήποτε άλλη χρονιά, θα λέγατε είναι μυθόδες ποσό, αδιανοήτου μεγέθους. Όμως, πέραν από το τι δώσατε, είναι και αυτά που δεν εισπράττει. Μισό λεπτό. Ένα σκέλος είναι το τι δώσατε, σύμφωνοι, και ένα άλλο σκέλος είναι τι δεν εισπράττει. Αυτό σα είπα, χωρίς να υπολογίσω τις αναστολές. Ναι. Δηλαδή, και το λεφτά που δώσαμε, σα είπα, αν υπολογίσει αναστολές, είναι τα διπλάσια και. Λοιπόν, σα λέω ότι όλοι καταλαβαίνουμε, φαντάζομαι, είμαστε λογικοί άνθρωποι, ότι οι δυνατότητες του κράτους μας οικονομικά δεν είναι άπειρες. Εκτός τώρα να σου πω, αν έρθει η Ευρώπη αύριο και πει, θα μοιράσω δισεκατομμύρια τζάμπα σε όλα τα κράτη. Οκ. Προς το παρόν δεν έχει συμβεί. Ακόμα και το Ταμείο Ανάκαμψη, ακόμα συζητάμε τι ώρα θα δοθεί και πώς θα δοθεί και πότε θα δοθεί και αν θα είναι το κόμμα έτσι και αν θα είναι τελείως αλλιώς. Φαντάζομαι ότι φαντάζεστε πως υπάρχουν άνθρωποι που σκέπτονται ότι θα μπορούσαν με τα ίδια χρήματα που βγάζουν, κατά τη λιγότερο με τα επιδόματα, να ζήσουν το ίδιο άνετα χωρίς να δουλεύουν εντελώς. Μα τα επιδόματα δεν θα έχει το κράτος να δίνει για πάντα, σας λέω. Το κράτος δεν γεννάει λεφτά. Το κράτος μαζεύει λεφτά και μοιράζει λεφτά.
όταν δεν μπορεί να μαζέψει λεφτά επί μακρόχρονικό διάστημα, τη συνέχεια μέτρα καραντίνας και κλεισίματα, προφανώς δεν θα έχει να μοιράσει μετά. Φαντάζομαι θα το πει αυτό με εμφαντικό τρόπο ο κύριος Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι ότι θα το. Θα... Μα το έχει πει και το ξαναπεί και το πούμε όλοι. Εδώ ξαναλέω ότι ο καθένας μας στα χέρια του, από το αν θα φοράσει τη μάσκα του, από το αν θα αποφύγει το κοινωνικό συνωστισμό, από το αν θα αποφύγει να παραβιάσει τα μέτρα, κρίνει όχι τη δική του ζωή μόνο. Κρίνει όχι μόνο τη ζωή και την υγεία των άλλων. Κρίνει και την εθνική οικονομία. Ναι. Κρίνει την εθνική άμυνα, που αν δεν έχει λεφτά δεν υπάρχει. Κρίνει όλη τη δομή του κράτους μας. Ποιο είναι το... Είμαστε ένα πολύ ωριακό σημείο. Πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο της η κυβέρνηση. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας κατασταλτικός μηχανισμός που μπορεί να επιτηρήσει 11 εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν γίνεται. Μπορεί να είναι ανοιχτά τα καταστήματα, εννοώ η εστίαση κάποιες ώρες την ημέρα από, σε σχέση με το να είναι κλειστά εντελώς. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν ήθελα να φωτογραφίσω τα μέτρα και δεν θέλω. Αυτές είναι αποφάσεις που θα ανακοινώσει ο κ. Πρωθυπουργός. Το σίγουρο είναι ότι την Κυριακή δεν θα ανοίξουν τα καταστήματα. Αυτή είναι μια απόφαση που λάβαμε χθες. Θα σα πω γιατί λάβαμε, γιατί είχα και τηλεφωνήματα πολλών εμπόρων, πολύ στεναχωρημένων, γιατί πήραμε αυτή την απόφαση. Όταν συζητάμε, Άρη μου, για το αν θα πάμε σε ένα γενικό lockdown ή όχι, και λέμε θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, το να ανοίξουμε τα καθήματα μια μέρα παραπάνω, ημέρα Κυριακή, όπου θα βγουν όλοι για βόλτα και ο συνωστισμός θα είναι προφανώς πάρα πολύ μεγάλος, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο. Λέτε εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης να μην ήθελα να δουλέψω τα καθήματα την Κυριακή? Λέτε εγώ να μην ήθελα να γεμίζω τα μαγαζιά και τα μολ και τα εμπορικά κέντρα και εμπορικοί δρόμοι με κόσμο να κάνουν τα ψώνια τους και να είμαστε όλοι χαρούμενοι? Ναι. Λέτε εγώ να μην το θέλω αυτό? Ναι, προφανώς δεν το θέλετε. Προφανώς δεν το θέλετε. Μήπως όμως είναι λίγο αργά τώρα να που, αυτό που προσπαθείτε να πείτε ότι παιδιά δεν υπάρχουν άλλα λεφτά να, για να μοιράσει το λεφτόδεντρο? Ότι δεν υπάρχει λεφτόδεντρο δηλαδή. Μα ποτέ δεν υπήρχε λεφτόδεντρο. Καλά, την περασμένη. Δεν μιλάω, κύριε Γεωργιάδη. Συνολικώς σας βλέπουμε. Τώρα δεν μιλάμε μόνο ως Υπουργός Ανάπτυξης. Το περασμένο καλοκαίρι υπήρχε μια αίσθηση ότι εδώ είμαστε. Εδώ. Δώσαμε το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης που έχει δοθεί ποτέ. Όμως υπήρξαν δύο μεγάλες ανατροπές. Η πρώτη ανατροπή είναι, αν θυμάστε, γιατί έχετε καλή μνήμη όπως έχω και εγώ, ότι η αρχική θεωρία περί κορονοϊού ήταν ότι μετά το Μάιο που ανεβαίνει η θερμοκρασία θα σταμάταγε ο κορονοϊός και επανερχόταν τον Οκτώβριο. Πέσαμε έξω. Δεν συνέβη. Ωραία. Το ότι πέσαμε έξω δεν σημαίνει. Α, πέσαμε έξω δεν πειράζει. Το ότι πέσαμε έξω σημαίνει δεν άνοιξε ποτέ η αγορά των ΗΠΑ, δεν άνοιξε ποτέ η αγορά της Ρωσίας, άνοιξε στο τέλος η αγορά της Ρωσίας. Άρα οι προβλήματα για τον τουρισμό πήγαν αναγκαστικά πολύ πιο κάτω από τις αρχικές έστω και δυσίωνες προβλέψεις, διότι οι βασικοί μας πελάτες δεν ήρθανε. Ναι, αλλά συμφωνούμε. Ναι, σύμφωνοι, αλλά προχθές δήλωσε ο κύριος Σταϊκούρας ότι υπάρχει, το κράτος μπορεί να καλύψει και δεύτερη φάση, ας πούμε. Προχθές το δήλωσε ακόμα. Ο κύριος Σταϊκούρας είναι υπουργός οικονομικών. Ασφαλώς και αυτό πρέπει να δηλώσει. Φαντάζει να πει υπουργός οικονομικών, το κράτος δεν αντέχει. Εγώ σας μιλάω τόσο για την ιδιωτική οικονομία. Η ιδιωτική οικονομία δεν αντέχει. Το δεν αντέχει η ιδιωτική οικονομία έχετε σε δεύτερο. Η οποία θα ανοίξει η παλάμη και θα πει στο κράτος βοήθησέ με γιατί πρέπει να στηρίξω θέσεις εργασίας, κύριε Γεωργιάδη. Και άρα έρχεται το κράτος μετά. Και είπαμε ότι έχει όρια το κράτος. Αυτό λέμε τόση ώρα. Ναι. Μήπως έπρεπε να υποθεί πιο εφαντικά ότι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άπειρα λεφτά. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχουν. Άρα πρέπει να αποφύγουμε το γενικό lockdown. Άρα πρέπει όλα να τηρούμε τα μέτρα. Μα είναι τόσο απλό. Πραγματικά ομολογώ, καμιά φορά εκπλήσωμαι από την αφέλεια των ανθρώπων. Δεν με νοιάζει, λέει ο μα δεν μα νοιάζει και δεν σε νοιάζει. Αν μη σε νοιάζει, δεν με νοιάζει την οικονομία. Δηλαδή, αν δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, δεν βγάζουμε άκρη. Ναι. Βλέπω εδώ το βίντεο αυτό που έκανε εκεί πέρα του κυρίου Τάδε, που κάνει χιλιάδες shares. Και βγαίνει, ας πούμε, περί σπούδα θα κάνει αναλύσει περίου. Αυτό μα νοιάζει τώρα. Α πάει να τα πει στο Χάρβαρντ και στην Οξφόρδη. Αυτό μα νοιάζει. Ή μα νοιάζει δεν έχω τουρίστε λόγω του ιού. Ή μας νοιάζει ότι δεν μπαίνουν ακόμα στα μαγαζιά λόγω του ιού. Ή μας νοιάζει ότι δεν δουλεύει η οικονομία λόγω του ιού. Ότι σταματάνε μεγάλες επενδύσεις λόγω του ιού. Αυτό δεν μας νοιάζει παγκοσμίως. Μας νοιάζει άλλο του καθενός. Ας έχει όσο πόσο θέλει, δημοκρατία έχουμε. Τα μέτρα στηρεί και ας έχει την άποψή του. Αυτό σας λέω. Ναι, ναι, σύμφωνοι. Τώρα σας ακούω με απόλυτο τρόπο να λέτε μην περιμένετε το επίδομα. Δεν θα υπάρξει επίδομα. Επίδομα θα υπάρξει στην πρώτη φάση, κύριε Πρωτοσάλτε. Δεν μπορεί να μην υπάρξει. Δεν θα αφήσουμε τον κόσμο να πεθάνει από την πείνα. Τι θα πει να μην υπάρξει, δηλαδή εσείς τι λέτε, να κλείσουμε π.χ. να έρθουμε σε lockdown, να μείνει ο κόσμος σπίτι και να μην δίνει και λεφτά. Δηλαδή τι θα κάνει, θα φάει ένα τον άλλον. Εγώ σου μιλάω για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες θα το ψάξει την οικονομία μας. Δεν είναι μόνο η πρώτη μέρα του lockdown, ούτε ο πρώτος μήνας του lockdown. Είναι τα επόμενα χρόνια μετά την πανδημία. Ναι.
Και φαντάζομαι δεν βάζω καν, δεν σκέπτομαι καν την ώρα της αποδόσεως του λογαριασμού, κύριε Γεωργιάδη. Ας το αφήσουμε αυτό παρακάτω, να έχουμε να συζητάμε, αυτό, να, είμαστε, να έχουμε υγεία. Για να μας πιάσει τώρα ψυχοπλάκωμα πρωί-πρωί, να επιστρέψουμε στο αισιόδοξο. Παιδιά, η Ελλάδα μας μέχρι τώρα παραμένει καλύτερα από πολλούς άλλους. Αυτό το καλύτερα είναι σημαντικό να το διατηρήσουμε. Για να το διατηρήσουμε πρέπει να αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε τις συμβουλές των ειδικών και να τηρήσουμε τους κανόνες. Εάν τηρήσουμε τους κανόνες όλα θα πάνε καλά. Εάν δεν τηρήσουμε τους κανόνες θα καταστραφούμε. Εάν κάνουμε πάρτι ένας πάνω στον άλλο για να γιορτάσουμε την έλευση του lockdown θα καταστραφούμε. Εάν πηγαίνουμε σε κέντρα και κρύβουμε όπως πιάσαμε προχθές και βάλαμε το πρόσωπο εκεί στο Βουρνάζι όπου είχαν κλειδώσει την προσινή πόρτα, είχαν ανοίξει την πίσω και τους βάζαν κρυφά από πίσω και μπαίνανε μέσα ο ένας πάνω στον άλλο και υποτίθεται το κέντρο ήταν κλειστό, θα καταστραφούμε. Yeah. Είναι τόσο απλό. Δεν κοροϊδεύεις το Μητσοτάκη, ούτε κοροϊδεύεις την κυβέρνηση παραβιάντας τα μέτρα. Καταστρέφεις την πατρίδα σου. Βάζεις εκείνο τη ζωή σου. Του έγινε συνείδηση αυτό το επιχειρηματία με έδρα τον Μπουρνάζι. Του έγινε συνείδηση, λέτε τώρα. Το κατάλαβε δηλαδή. Ότι δεν πρέπει να το ξανακάνει. Δεν ξέρω ότι του έγινε συνείδηση. Του μπήκε βαρύ πρόσημο, συνελήφθη και ό,τι προβλέπει ο νόμος συνέβη στην περίπτωσή του. Δεν τον αφήσαμε ατιμόρυτο. Ούτε μπορώ να πιστεύω ότι ξαφνικά όλοι οι άνθρωποι βάζουν λογική. Γι' αυτό και υπάρχει το χάσμα του νόμου και τι ποινέ του για να συνετίζει αυτού οι οποίοι δεν ακολουθούν του κανόνε. Όμω, κύριε Πρωτοσάλτε, εγώ δεν με ενδιαφέρει ούτε να το παίξω χωροφύλακα, ούτε να κυνηγάω κανέναν. Εμένα με ενδιαφέρει να μιλήσω στο μυαλό και στην καρδιά των ανθρώπων. Είμαστε σε ένα οριακό σημείο. Εμεί με τη συμπεριφορά μα θα αποφασίσουμε αν η πατρίδα μα θα πάει καλύτερα, όπω θα πήγε μέχρι τώρα, ή αν η πατρίδα μα θα πάει χειρότερα. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Δεν έχει ούτε σούκλου, δεν Άρα, έχει ούτε μούχλου. Η ατομική ευθύνη πάνω απ' όλα. Ναι, και δεν καταλαβαίνω και ορισμένου που γράφουν γιατί λέει η κυβέρνηση η ατομική ευθύνη. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν υπάρχει ατομική ευθύνη στις δημοκρατίες. Μα η δημοκρατία, ξέρετε, είναι το κατεξοχήν πολίτευμα της ατομικής ευθύνης. Στις τυραννίες μπορεί και να μην υπάρχει ατομική ευθύνη. Γιατί έχει ένα κάτω μπαμπούλα από πάνω που δέρνει, σκοτώνει, κάνει ό,τι θέλει, άρα έχει αναλάβει όλη την ευθύνη για όλα τα δεινά που συμβαίνουν. Είδατε όμως στις δημοκρατίες ότι... όμως που συναποφασίζουμε, βεβαίως έχουμε ελευθερία, έχουμε δικαιώματα, γιατί έχουμε και ευθύνες. Αυτή είναι η ιστορία. Αν κάνεις αυστηρότερη επιτήρηση, α, καταργούνται τα δικαιώματα. Αν το αφήσεις με την αντίληψη που λέτε, την απολύτως δημοκρατική, δεν είναι χαλαρή η κυβέρνηση, δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει κτλ. Αυτό θα ακούσετε και από τις δύο περιπτώσεις. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω στη δημοκρατία και εξακολουθώ να πιστεύω στην ελευθερία της επιλογής των ανθρώπων. Πιστεύω ότι στο τέλος, αν το σκεφτούμε όλοι λογικά, θα συναποφασίσουμε ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύουν στον ιό. Ας πάρουμε την περίπτωση ότι δεν πιστεύεις ότι υπάρχει καν ο ιός στο παιδάκι. Εγώ μένω στην ακραία περίπτωση. Προφανώς είναι μια ανοησία. Αλλά θέλω να το πιστεύεις. Οκ. Okay. Ακόμα και αν το πιστεύεις, δεν μπορεί να μην βλέπεις την επίπτωση του ιού στην οικονομία. Ωραία, εσύ δεν το πιστεύεις, το πιστεύουν οι άλλοι. Άρα πρέπει να το σταματήσουν να το πιστεύουν οι άλλοι για να σωθεί η οικονομία. Άρα πρέπει να τηρείς τα μέτρα. Και αν το πιστεύεις. Εγώ δεν θέλω να πω στον καθένα πιστεύετε υποχρεωτικά. Μπορεί να το πιστεύεις, παιδάκι μου. Τι να κάνουμε τώρα. Δημοκρατία έχουμε. Τήρησε όμως τα μέτρα για το πιστεύουν οι άλλοι και καταστρεφόμαστε. Και ας μην το πιστεύεις μέσα σου. Δεν πειράζει. Αυτό θα λέω τόση ώρα. Προφανώς και ο ιός υπάρχει έτσι και προφανώς και ο κόσμος το πιστεύει. Και προφανώς δεν τρελεί όλοι οι επιστήμονες του πλανήτη, ούτε όλες οι χώρες παίρνουν lockdown, ούτε καμία συνωμοσία υπάρχει από τον Gates, ούτε τσιπάκια στις μάσκες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Το λέω έτσι ρητορικά όλο αυτό. Και υπάρχει και θα σβήσει αφού περάσουμε όλοι από μέσα του τώρα, κύριε Γεωργιάδη, και αυτό είναι... Θα σβήσει όταν με το καλό βγει το εμβόλιο. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρχει. Εμβολιάσουμε αρχικά τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού για να μειωθούν οι θάνατοι. Και στη συνέχεια εμβολιάζουμε τον υπόλοιπο πληθυσμό. Εγώ, επειδή με το φαίνει κουβέντα, σας το λέω ευθέως, κύριε Πρωτοσάλτε. Όταν βγει το πρώτο εγκεκριμένο από τις ευρωπαϊκές αρχές εμβόλιο, εγώ θα το κάνω αμέσως. Και προτρέπω όλους να το κάνουν. Και να σταματήσουν όλες αυτές τις συνωμοσιολογίες περί των εμβολίων. Εμπιστευόμαστε την επιστήμη. Γι' αυτό είμαστε στη Δύση, γιατί εμπιστευόμαστε την επιστήμη. Κύριε Γεωργιάδη, αυτή η επίδεση στον κύριο Τσιόδρα από την εξωματική αντιπολίτευση, πώς την θα τη σχολιάζετε? Ακούστε. Πιστεύω πια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ η πρώτη φάση της πανδημίας έδειξε μια σχετική υπευθυνότητα. Υπήρξε αυτό το κλίμα ομοψυχίας, πήγαν όλα καλά. Όσο περνάγαν μήνες και έβλεπε ότι αυτό πολιτικά ευνοούσε την κυβέρνηση, έβγαλε τον παλιό του κακό εαυτό του, για να τον βγάζει με μια τρομερή έπαρση. Και εγώ ξέρετε, πάντα πίστευα στο άσχημο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν.
κατάπια τα παραμύθια περί σοσιαλδημοκρατικής τροφής του Τσίπρα και τέτοια. Ήμουν πολύ ξεκάθαρος ότι ο πραγματικός Τσίπρας είναι αυτός που βλέπουμε τώρα και ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που βλέπουμε τώρα. Τώρα, η επίθεση στον Τσιόδρα είναι αισχρή. Ακούστε, ο κύριος Τσιόδρας, επειδή είχα τη μεγάλη τιμή να συνεργαστώ μαζί του, υπουργός Υγείας, το ξέρω αρκετά, είναι ένα κόσμο, να ξέρετε. Ένα κόσμο. Ένας άνθρωπος δεν αμείβεται για αυτά που κάνει. Δεν έχει κανένα προσωπικό συμφέρον. Όπως έχετε δει, έχει αποφύγει γενικά τη δημοσιότητα. Και έτσι θα μπορούσε, φαντάζομαι, να δίνει συνεντεύξεις το πρωί το βράδυ. Είναι ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση. Που προσπαθεί να εξηγήσει με απλά λόγια την επιστήμη στον κόσμο για να τον ακούσει. Είναι ένας άνθρωπος που προσφέρει στην Ελλάδα. Δεν παίρνει αυτή την Ελλάδα. Προσφέρει. Εάν λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο βγαίνουμε και τον πυροβολούμε, τον στοχοποιούμε για να τρομάξουμε αυτόν και την οικογένειά του και λεγόμαστε ΣΥΡΙΖΑ, ντροπή μας. Αυτή είναι η απάντηση. Καλημέρα σας, καλή δουλειά σας, εύχομαι. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.